Καλημέρα Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, καλημέρα και στους ακροατές σας από το Δημαρχείο Καλαμαριάς, που παρόλο το κρύο βγαίνει ένας ήλιος που μας γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη για να δουλεύουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον τόπο μας. Ήλιος με δόντια κύριε Δαρδαμανέλη σήμερα. Τι προβλέπει το σχέδιο αξιοποίησης της Μαρίνας και ποια σενάρια μπορεί να ακολουθήσει ο επενδυτής που θα επιλεγεί, και επιτέλους τι να πω, συγχαρητήρια, τρέξτε το, μην αφήσετε κανέναν από όλους αυτούς που δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, και επειδή ήδη είναι άπραγοι θέλουν να μην γίνεται και τίποτε άλλο στην πόλη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από τη μία έχουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει τα σημεία τα οποία επιθυμούμε να αλλάξει, απ' την άλλη η απραξία όντως των τόσο ετών μας οδηγεί στο να λέμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να τρέξει η επένδυση, οπωσδήποτε πρέπει κάτι να γίνει στο παραλιακό μας μέτωπο, αλλά αυτό όχι άκρητα, όχι χωρίς να γίνουν αποδεκτά αυτά που ζήτησε ο Δήμος Καλαμαριάς. Όπως είπατε και εσείς, ζητήσαμε το αλιευτικό καταφύγιο, το οποίο θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να κατασκευαστεί πριν από την όποια επένδυση. Οι ψαράδες μας αυτή τη στιγμή είναι μέσα στη Μαρίνα, στον υφιστάμενο χώρο της Μαρίνας, χωρίς να μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Θεωρούμε δεδομένο ότι ο Δήμος Καλαμαριάς με 6 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο θα πρέπει να έχει κάποιον χώρο του Δήμου, και αυτός δεν είναι άλλος από την πλάση της Αρετσούς, η οποία έχει ζητηθεί για να παραχωρηθεί. Βάλαμε κάποιες κόκκινες γραμμές. Ήδη από την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γινόταν αποδεκτό σαφώς ότι θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη Μαρίνα. Δεν θα είναι δηλαδή ένας χώρος αποκλεισμένος για τον Δημότη Καλαμαριάς, αλλά και για τον πολίτη της Θεσσαλονίκης, που συχνά πυκνά θα επιθυμεί να το επισκέφτεται. Ζητήσαμε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες στέγασης κάποιων χρήσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι μέσα στο σημερινό χώρο της Μαρίνας υπάρχει ο πολυχώρος της Προποντίδας που στεγάζει συλλόγους, υπάρχει το Ρεμέτζο, υπάρχει το καφενείο του Ψαρά, χρήσεις που εδώ και δεκαετίες γίνονται από μεριάς Δήμου και θα πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Όπως επίσης ζητήσαμε και μια ήπια δόμηση, ζητήσαμε να μειωθεί ο συντελεστής δόμησης, να γίνουν φυτεμένα δώματα, μια σειρά προτάσεων που έγιναν από το Δήμο, τα οποία όμως με τον τρόπο τον περίεργο, που θα έλεγα λίγο εκτάκτος και λίγο με λάθος σειρά τολμώ να πω, βγήκε η πρόσκληση χωρίς να έχουν εγκριθεί πρώτα, χωρίς να έχει εγκριθεί πρώτα η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μας παραξενεύει, γιατί δεν ξέρουμε τι από αυτά όλα που προτείναμε έχει γίνει αποδεκτό. Παρ' όλα αυτά, όντως και εμείς θέλουμε να γίνει αυτή η επένδυση. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου πλέον στήριξε αυτή τη μελέτη, και δεν θα πρέπει με λάθος χειρισμούς να αλλάξουμε αυτή τη στάση που είχε το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Η Καλαμαριά είναι ένας τόπος ο οποίος έχει ποιότητα, έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα δεχτούμε υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, και γι' αυτό και όταν ήρθε η πρόταση, το σχέδιο, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σκύψαμε όλοι πάνω στα σχέδια και πάνω στις προτάσεις που υπήρχαν, κάναμε δικές μας προτάσεις και ήμασταν θετικοί στο να προχωρήσουμε. Δηλαδή το να μην κάνουμε τίποτα δεν ήταν κάτι επιθυμητό από το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι στο σύνολό του, αλλά στη μεγάλη του πλειοψηφία. Ναι. Σε πόσα στάδια θα γίνει ο διαγωνισμός για τη Μαρίνα της Καλαμαριάς? Γίνεται σε δύο στάδια, ωστόσο μέχρι να ξεκινήσει ο διαγωνισμός υπάρχει και το σχέδιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηλαδή θα υπάρξει άλλο ένα στάδιο και μετά θα ξεκινήσει επί της ουσίας ο διαγωνισμός. Θα εκδηλώσουν πρώτα ενδιαφέρον και μετά θα κατατεθούν οικονομικές προσφορές μαζί με το τι επιθυμεί ο καθένας να κάνει. Δήμαρχε, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας? Ναι. Μία ομπρέλα, το τι θα μπορεί να κάνει, ναι, κάποιος. Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου? Εγώ, επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω θεωρητικά, θεωρώ ότι μέσα σε μία διετία, 1,5-2 χρόνια, μπορούμε να έχουμε εγκαταστήσει τον ανάδοχο, να υπάρχει δηλαδή ο επενδυτής και να έχει ξεκινήσει τις εργασίες. Τι θα σημαίνει για την Καλαμαριά η αξιοποίηση της Μαρίνας και η ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων που μόλις περιγράψατε?
Αν η αξιοποίηση γίνει με τους όρους που έβαλε ο Δήμος και γίνει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, γιατί εμείς αυτό προτάξαμε, θα είναι ένα έργο που θα αλλάξει την Καλαμαριά, θα τη βελτιώσει Άρδιν, θα είναι ένα έργο το οποίο θα τονώσει την επιχειρηματικότητα τόσο στην Αρετσού και στην Κρίνη όσο και στο Καραμπουρνάκι. Θα γίνει η Καλαμαριά ξανά πόλος έλξης. Σας μην ξεχνάμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια η Καλαμαριά ήταν το καλό σημείο για να πιεις τον καφέ σου, το καλό σημείο για να βγεις. Απόλυτη Θεσσαλονίκη, ήτανε, δεν το συζητάμε. Όντως, ήταν ο πόλος έλξης όλης της Βόρειας Ελλάδας, ήταν το στολίδι της Θεσσαλονίκης. Και τώρα περνάς και σε ποια είναι απελπισία, κύριε Δαρδομανέλη. Ναι. Αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε δεν είναι και κάτι αποκομμένο από τη ζωή της Καλαμαριάς. Δεν πάμε να κάνουμε ένα σημείο το οποίο θα είναι τελείως ελιτίστικο, θα έρχεται κάποιος με το σκάφος του, θα βγαίνει, δεν θα βγει ποτέ πάνω στην Αρετσού και θα φύγει χωρίς να τον δει κανένας. Αυτό που πάμε να κάνουμε είναι ένας χώρος ο οποίος θα προσελκύσει κόσμο, θα φέρει κόσμο στην Καλαμαριά, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις της ίδιας της Μαρίνας, αλλά θα βγει και στην πόλη να κάνει τη βόλτα του, να πιει τον καφέ του, να φάει, να περπατήσει μέσα στην πόλη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω ότι και η όποια σκέψη και της ΔΥΠΑ, της υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και του ΤΑΙΠΕ θα πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση για να μας βρει και εμάς σύμφωνους. Και βέβαια είναι απίθανο να λέμε ότι είμαστε στην ωραιότερη πόλη, τη Θεσσαλονίκη, ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι και να μην έχουμε μια μαρίνα της προκοπής για να έρθουν επισκέπτες, να έρθουν τουρίστες. Είναι όντως από τα σημεία τα οποία παραξενεύουν τον καθένα, όπως και το ότι όλη η Καλαμαριά δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα ξενοδοχείο, είναι απορίας άξιο, γιατί δεν διαμορφώνεται και από το κράτος. Πολλά πράγματα διαμορφώνονται και από την ελεύθερη αγορά. Θεωρώ ότι υπάρχει χώρος για κάποιες επενδύσεις στην Καλαμαριά και νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει να είναι αρρωγός, ούτως ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να αλλάξει λίγο, να ανανεωθεί η οπτική και η αισθητική της πόλης μας και να γίνουμε πάλι αυτό που ήταν η Καλαμαριά στο μυαλό του κάθε Θεσσαλονικιού, στο μυαλό του κάθε Έλληνα. Λοιπόν, πόσοι αλλοίς δραστηριοποιούνται στην περιοχή και πόσο σημαντικό είναι για αυτούς το έργο και φυσικά για την Καλαμαριά το περιγράψετε, αλλά πώς είναι οι άνθρωποι που θα... Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο του αλλιευτικού καταφυγίου έχει ξεκινήσει στα χαρτιά και σαν σχέδιο από τη δεκαετία του 90. Έχουμε περάσει σε άλλον αιώνα. Έχει 30 χρόνια που συζητιέται αυτό το έργο. Δυστυχώς με διάφορες προφάσεις και επί της προηγούμενης θητείας, της προηγούμενης διοίκησης, αυτό το έργο δεν εντάχθηκε στο τομεακό του αλλίας, στο πρόγραμμα που υπήρχε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς από την αρχή έχουμε... Θα έλεγα ίσως είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το Υπουργείο που επισκέφτηκα τις περισσότερες φορές μέχρι στιγμής. Είναι ένα έργο το οποίο θεωρούμε λίγο, όχι απλά θα έλεγα στόχο μας, αλλά είναι μια μεγάλη αδικία αυτό που γίνεται για την Καλαμαριά. Έχουμε περίπου στις 200 οικογένειες οι οποίες έχουν σκάφη. Όπως καταλαβαίνετε είναι ο μοναδικός πρωτογενής τομέας του Δήμου Καλαμαριάς. Είναι ο τομέας ο οποίος δίνει και σε άλλες τόσες οικογένειες από εκεί και πέρα ζωή και εργασία, γιατί δεν είναι μόνο ο ψαράς, είναι αυτός που θα επεξεργαστεί κάποια Όλα, είναι μια αλυσίδα, Δήμαρχε, μια αλυσίδα. Οπότε είναι η οικονομική ζωή της Κρίνης μας. Ναι. Όλη αυτή η οικονομική ζωή της Κρίνης τις τελευταίες δεκαετίες έχει εμπεχθεί, θα έλεγα, από την κεντρική πολιτική σκηνή. Εμείς με την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου ήμασταν σε μια καλή συνεννόηση, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε φως. Νομίζω ότι με τον νέο Υπουργό, με τον κύριο Λιβανό, δείχνει να βάζουμε κάποια πράγματα σε ένα τραπέζι, γιατί πλέον και εμείς έχουμε αντιληφθεί το πώς λειτουργεί το Υπουργείο και οι υπηρεσιακοί του παράγοντες. Είμαστε στην τελική ευθεία και θεωρώ ότι αυτήν και την άλλη εβδομάδα θα καταλήξουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε.
Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το έργο, το αλιευτικό καταφύγιο, πέρα από το σπίτι των κρινιωτών ψαράδων που θα λειτουργήσει, θα δώσει και μία όθηση συνολικά στην περιοχή, θα ανοίξει τον δρόμο για να μπορεί να γίνει η επένδυση στην Μαρίνα. Αυτή με τη σειρά της θα δώσει μεγάλη όθηση συνολικά στο παραλιακό μας μέτωπο και σε συνδυασμό και με μία άλλη μελέτη που έχουμε στα Σκαριά και έχουμε ζητήσει και θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε θετικές εξελίξεις, που είναι η ανάπλαση του άξονα Σοφούλη-Πλαστήρα, δηλαδή οι δύο παραλιακοί μας δρόμοι, και η ενοποίηση του ποδηλατόδρομου και της ζώνης πεζοδρόμου αυτού του παραλιακού μετώπου μαζί με το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, θα είναι ίσως και αυτό μια οραματική μελέτη για ένα έργο το οποίο επίσης θα αλλάξει τη μορφή της παραλίας μας. Θα χαρώ να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, Δήμαρχε, είστε ασταμάτητος. Μακάρι και να πούμε θετικά νέα, ναι, και να τα ανακοινώσουμε στον, ναι, κόσμο από το ραδιόφωνο σας. Ναι, έχουμε και βάνδαλοι που τους κατέγραψε η κάμερα να πετούν στο Δημαρχείο Καλαμαριάς μπογιές και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε όμως. Τους βρήκατε? Η απουσία παιδείας είναι μεγάλο ζήτημα στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τον μόχθο όλων μας. Τη δημόσια περιουσία. Βέβαια. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε. Και εγώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.